Με το ενδεχόμενο νέων αναβολών σε τελετές γάμων και βαφτίσεων είναι οι αντιμέτωποι κλάδοι που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτές τις τελετές. Οι περιορισμοί που ίσχυσαν το περσινό καλοκαίρι αναγκάσαν πολλές οικογένειες να αναθεωρήσουν τα σχέδιά τους, ωστόσο όπως όλα δείχνουν και το φετινό καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Υπάρχουν γεγονότα που εκκρεμούν αρκετά. Προς το παρόν ο κόσμος δείχνει ότι έχει κάποιον ενδιασμό στο να καταγράψει, στο ουσιαστικά να κλείσει καινούργια γεγονότα. Έρχονται, ρωτάνε, το ξανασκέφτονται, περιμένουν να δούνε η κυβέρνηση και γενικότερα τα μέτρα πώς θα κινηθούν. Αλλά δεν έχουμε μεταφορές από φέτος για του χρόνου. Απλά είναι λίγο διστακτική για το αν θα κλείσουν το γεγονός του γάμου τους ή της βάφτισης για το καλοκαίρι, γιατί θέλουν να δούνε προς τα πού θα πάει η διάθεση της κυβέρνησης για τα μέτρα και για τον τρόπο κυρίως που θα γίνει το γλέντι και η δεξίωση του γάμου. Πέρσι αναβλήθηκαν πολλοί γάμοι και βαφτίσεις ακόμα και στην Αλεξανδρούπολη και μεταφέρθηκαν για το καλοκαίρι του 2021. Προς το παρόν οι περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους τηρούν στάση αναμονής, ελπίζοντας πως η επιστροφή στην κανονικότητα είναι θέμα λίγων μηνών. Επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στη ζωή τους χωρίς περιορισμούς και έχοντας στο πλευρό τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Όχι μόνο άρχιζε η περίοδο βαφτίσεων, γενικότερα είχαμε και μέσα στο χειμώνα είχαμε γάμους, βαφτίσεις περισσότερες βέβαια από εδώ και πέρα, αλλά λίγο πριν, ακόμα και από Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ήταν οι ερωτήσεις του κόσμου για να κλείσουν τους γάμους και τις βαφτίσεις για το καλοκαίρι, για την άνοιξη και το καλοκαίρι. Αυτό όλο μεταφέρθηκε και ξεκινάει δειλά από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα βλέπω ότι υπάρχουν ερωτήσεις και με mail και με τηλέφωνα. Υπάρχει μια κινητικότητα, αλλά πάλι η τάση είναι αυτή η διστακτική που σας περιέγραψα και πριν. Ο Δήμος Μπαμπλής είναι ανάμεσα στους επαγγελματίες που ελπίζει ότι από τον Απρίλιο τα δεδομένα της πανδημίας θα επιτρέψουν το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς. Εάν αυτό δεν συμβεί, γνωρίζει ότι θα πρέπει να εργαστεί σκληρά στη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να χωρέσει τις υποχρεώσεις μιας ολόκληρης σεζόν σε διάστημα λίγων μηνών. Για εμάς πιστεύω ότι μετά από ένα μήνα θα είμαστε ουσιαστικά full σεζόν στον τρόπο με τον οποίο θα κλείνουμε τις δουλειές. Το να γίνονται τα μυστήρια θα εξαρτηθεί πάλι από το πότε θα ανοίξει η αγορά, πότε θα ανοίξουν τα περισσότερα άτομα μέσα στις εκκλησίες. Από εκεί θα φανεί και θα πάρει και θάρρος ο κόσμος για να ξεκινήσει να κάνει τα μυστηρία του.